Τι προσπάθειε του Δήμου Ρεθύμνου για την επιμήκυνση τη τουριστική περίοδου μέσω στοχευμένων δράσεων και νέων τουριστικών προϊόντων, αλλά και το σχέδιο που εκπονεί για την αντιμετώπιση κέριων ζητημάτων που απασχολούν τον προορισμό σε επίπεδο καλύτερη οργάνωση και διαχείρισή του, παρουσίασε στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με την Υπουργό Τουρισμού η αρμόδια αντιδήμαρχο Ρεθύμνου. Η Πέπη Πυρληράκη ενημέρωσε την Όλγα Κεφαλογιάννη για το σχέδιο του Δήμου με στόχο την επιμήκυνση τη τουριστική περίοδου μέσω τη ανάπτυξη των θεματικών μορφών τουρισμού σε τομεί αιχμή και σκέψη συγκεκριμένα του αθλητικού τουρισμού, τη γαστρονομία, του θρησκευτικού και του τουρισμού τρίτη ηλικία, για του οποίου μάλιστα η έναρξη υλοποίησή του έχει ήδη αρχίσει να οριμάζει. Χαρακτηριστικά, η Υπουργό είπε ότι το Ρέθυμνο, με του φακέλου που παρέδωσε και με τη δουλειά που απέδειξε ότι έχει κάνει, είναι ένα προορισμό παράδειγμα προ μίμηση και στου υπόλοιπου προορισμού τη Ελλάδο. Γιατί Δήμαρχο Ρεθύμνου μίλησε στην Υπουργό Τουρισμού και για το θέμα του ποδηλατικού τουρισμού, ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η οργάνωσή του σε ειδικό τουριστικό προϊόν και η πρόθεσή του στι ευρωπαϊκέ κυρίω αγορέ ενδιαφέροντο με πωλήσει οργανωμένων πακέτων. Αποφασίστηκε να είναι κοντά μα και να προχωρήσει, αναθέτοντας σε ειδικού συνεργάτε, την προβολή όλων αυτών των εργασιών του Ρεθύμνου μέσω του Visit Greece και των άλλων ιστότοπων που έχει το Υπουργείο. Ε, και να είμαστε σε συνεχή επαφή και συνεργασία όσον αφορά του τομεί που βοηθούν την επιμήκυση τη σεζόν. Παράλληλα, έγινε ειδική αναφορά και στο θέμα τη ενιαία αστική παραλία με γαλάζιε σημαίε, που αποτελεί και ένα από τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού. Μάλιστα, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν, θα πρέπει να εκτελεστεί άμεσα ένα σημαντικό έργο, με το οποίο το Ρέθμινο θα είναι ίσω η μοναδική πόλη στη Μεσόγειο και την Ευρώπη με την ομορφότερη αλλά και την ασφαλέστερη αστική παραλία. Γιατί αυτό θα μα δώσει την ασφάλεια των λουωμένων αλλά και θα μας δώσει και ένα εξαιρετικό ε, ε, σημείο βιοτόπων, γιατί ο κάθε ήφαλος μόλος είναι και βιότοπος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του για καταδυτικό τουρισμό. Η Πέπη Μπερλιράκη παρουσίασε ακόμα στην Υπουργό Τουρισμού τη φιλοσοφία αλλά και το χαρακτήρα του ρεθμιώτικου καρναβαλιού που καθιερώνεται πλέον ο θεσμό με ιδιαίτερη δυναμική για την προσέλκυση Ελλήνων και ξένων επισκεπτών εκτό τη υψηλή τουριστική περίοδου. Με την Όλγα Κεφαλογιάννη να κάνει αποδεκτό το αίτημα του Δήμου το καρναβάλι να τελεί στο εξή υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Πάντω καθοριστική σημασία θα είναι και το τουριστικό συνέδριο που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Απρίλιο στο Ρέθμνο και το οποίο θα λειτουργήσει ενισχυτικά στο ήδη μεγάλο οδικό ρεύμα Ρώσων τουριστών προ το νομό. Και αυτό διότι το 2013 οι Ρώσοι τουρίστε επέλεξαν το Ρέθιμνο ω τον πιο αγαπημένο του προορισμό στην Ελλάδα.